Φίλες και φίλοι, γεια σας και χαρά σας. Ακόμη ένα επεισόδιο Σεπτέμβρης 2021 From Bed Betting Show, μαζί εδώ με τον Andrean Violin Player και τον Μαρίνο, το γνωστό σε όλους ηθοποιό από την Αγία Βαρβάρα. Και τον Κώστα φυσικά από την Δευτέρα, τον Πριγκυπόπουλο. Την πάνω Δευτέρα. Τη πάνω Δευτέρα. Πόσο είναι η Δευτέρα, έχει πάνω και κάτω. Έφυγε, είναι πάνω, είναι κάτω. Μιλούμε για 3.000 κόσμο. Πού να του βάλει, πώ το κάτω, αυτό είναι μάλα. Έφυγε, λέει Λακατάμια, α πούμε, 50.000 κόσμο. Έχει πάνω και κάτω. Τώρα είναι Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε στα hot νέα από την Fombet. Φίλε Ανδρέα, όπω βλέπει εδώ στην οθόνη, ο Σοφρόνη φτιάχνει και την ψυχολογία των παιχτών. Δηλαδή δεν θα φτιάξει απλά μια ομάδα, το σύστημα κτλ. Και την ψυχολογία. Πιστεύεις ότι θα μείνει άλλο μια δύο εβδομάδες? Θα μείνει, έχει μέλλον. Δύο χρόνια. Ναι. Δύο χρόνια εγώ. Λέμε τώρα. Ο τελευταίος προμονητής που είναι δύο χρόνια ήταν ο Γιωβάνοβιτς, στο ΑΠΟΕΛ. Μάλιστα. Οπότε δεν νομίζω να είναι δύο χρόνια. Mm-hmm. Μάλιστα. Αλλά ναι, καλώς είναι το κομμάτι ο Σοφρόνης να φτιάχνει την ψυχολογία των παιχτών, ειδικά με το που πάει κάπου. Το θέμα είναι σε βάθος χρόνου τι γίνεται. Δηλαδή είναι καλός coach, δηλαδή καλός μέτορας, έχει αυτόν το... Εμένα ως προπονητής τακτικά, εμένα αρέσκει μου. Καλός προπονητής ο Κάτσος. Να δούμε και μια φωτογραφία από την τελευταία τους προπονησή. Ο αριστερά ο Κρυασβίλη, κύριε φίλε, ίσως χρειάζεται χειροπράκτη. Δεν το έτσι τελειώνει το body language του. Τι νομίζεις? Μαρίνο, εσύ είναι που? Ζαμπούα. Εννοώ το έτσι ρε φίλε. Κάνουν το ηθικιά μου που άμα τη ρωτήσουν να μου κάνουν έτσι και αλλιού καλά. Α, είμαι εγώ στα λεπονό έτσι, ένας πόνος και κάτω κάτω έτσι έτσι. Ναι. Να πω. Τι να πω ρε φίλε, ο άνθρωπος δέγιωσε τώρα η προπόνηση, μιλάτε στον προπονητή. Το βάρος που κουβαλούν οι παίχτες σε μεγάλες ομάδες. Μεγάλο το βάρος. Τούτον είναι το... Μεγάλο το βάρος, ναι. Πάμε στο επόμενο μας θέμα, η Ομόνοια... Εμπέζεστε λαλεί ο Νίκος, ενώσετε υπόθεση λαλεί ο Νίκος. Ο ίδιος άνθρωπος, ένα μήνυμα. Εντυπωλικός. Εμπαιζόμαστε στην τηλεόραση ίσως, για το YouTube. Ομόνοια, νέα δεντροφύτευση λέει στην κοινότητα Λουβαρά. Κοντά στη Βαρβάρα, πού μου κοντά στη Λεμεσό, γίνοντας Λεμεσό κάπου στα βουνά, είναι ωραίος. Ωραία, να πούμε ότι κάθε γκολ που βάζει η Ομόνοια φυτεύει και 48 δενδρίλια. Πήραν ούσου σου αλλού τώρα στο δενδρίλια. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Αλλά να πούμε ότι. Να το κρατήσουμε όμω. Ναι. Ιούλιο και Αύγουστο έχει βάλει 7 γκολ η Ομόνοια. Mm-hmm. Κάτι. Europa ναι, κτλ. Ναι. Και έχει. Και ακόμα έχει ξεχνήσει το πράθλημα. Σκέφτου. Και ειδικά με τρούν. Προχτήσαμε τον γκολ Ντούρι. Κανονικά τον Ντούρι πρέπει να γίνονται επειδή. Τα φιλικό με τον εθνικό. Ναι. Άρα. Νομίζω. Μπεύκο. Βάλουν μπεύκο. Το. Ντουρίστα. Ντουρί. Ναι. Ευχαριστούμε. Έχει φυτεύσει η Ομόνοια 336 δέντρα, λέει. Δεν ξέρω κάθε φορά που τρώει ο Απιάνο, αν βγάλουν κάποια, δεν ξέρω. Λογικά αφήνουν τα χωρίς λίπασμα. Εντάξει, φίλε, πόσα τρώει. Φαπιάνο. Στα 336, ας πούμε. Ακούω ότι ο Φαπιάνο είναι να πιάσει κυπριακή υπηκότητα. Είναι ένα λόγο Φαπιάνο. 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 Πού τα βρίσκεις? Μήνυμα είναι δικό σου. Όχι, δικό μου, δικό σου. Λοιπόν, επόμενο μας είδηση, επιστρέφει εκεί που ανήκει ο Ρονάλτο, με το νούμερο 7, έτσι. Νούμερο 7, CR7. Να σας πω ότι έχει πάει σπίτιν του Άλεξ, του Φέρκυσο. Υπάρχει φωτογραφία, μπορούμε να την βάλει ο Νικόλας. Κάποια στιγμή. Χαιρετούνται, φίλε, πως το μωρό που κάνει ο Άλεξ. Ναι, φίλε, ήταν μέντορας του, πάντων, ο Άλεξ. Λοιπόν, επειδή ο Ρονάλτο εστράφηκε στη Manchester United, ο Ιζόχο στην Ομόνοια μας λέει η μακριβούγλια στο Χατζηγιάννη, η Μαρίνα πότε να στραφεί πίσω, Φλόρης Αγιάναπα. Α, η λευκή γενιά του. Ναι. Το επόμενο μας θέμα, ο Νεϊμάρ εισπράττει περίπου μισόν εκατομμύριων ευρώ το μήνα για να είναι ευγενικό. Δηλαδή, είπε του Ιμπαρή, με το που μπαίνει μέσα στο γήπεδο, να χαιρετά τον κόσμο, λαλή. Μάλιστα. Και να μην κάνει έτσι ατασταλή μέσα στο γήπεδο, και τάκ, μισό λε. Οπότε λες του γιου σου ρε φίλε, να λαλείς ένα γεια πως και σε σπίτι αμέξι μαζί μας στις υποσχολές σου και ο μισό μπάγω το ας πούμε. Το άλλο μισό μόνο σε φρόνιμος. Έτσι ξεκινήσε ο Νεϊμάρ. Και η τελευταία μας είδηση για αυτήν την εβδομάδα, 600.000 τη εβδομάδα για να ανανεώσει θέλει ο Χαβαλάχμα Σαλάχα. Στην Λίβερπουλ. Σαλάχα. Ο Σαλάχα. Ο Σαλάχα. Ναι. Να το δώσω. Και τα λεφτά. Να το δώσω. Θεωρείς. Έχει αξινήσει που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες μέρες. Ίσως να είναι λίγο fake, αλλά εμείς
Εμείς συζητούμε, λέει, και μια πραγματική είδηση. Ωραία. Εντάξει, θέλει να είναι πιο ακριβό πληρωμένος. Θεωρεί τον εαυτό του πολύ ωφερό μάλλον, ο κορυφαίος παίκτης της Premier League. Ξυβίστηκε και ο τέτοιος και πρώτος σκόρερ βγήκε στην Premier League. Στο φύλλο τώρα... του PlayStation έχει 93 νομίζω. Οπότε λέει τώρα έρχεται ξαφνικά μετά από 13 χρόνια πίσω Ρονάλτο είναι ο πιο ακριβό πληρωμένος και να μην είμαι εγώ. Σωστά. Φαντάζομαι με αυτήν την λογική θέλει 600.000. Θέλει να σου το τα σκύτρα. Ναι. Ωραία. Εμείς σαν Fallbet όπως να πούμε ότι έχουμε και 10% μια προσφορά. 10% σε στοίχημα, επιστροφή δηλαδή χρηματών σε στοίχημα. Έβαλε 100 ευρώ και άλλο τα 10 πίσω. Να μπει στη σελίδα μας και να δεις όλες τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι να δούμε τα στοιχηματικά νέα από τον φίλο τον Μαρίνο. Ο Μαρίνος μας έβαλε 100 παιχνίδια. Μετά έκαμε ένα short list στα 50, μετά 10 και να μας πει ένα στο τέλος. Ένα. Μαρίνο. Εγώ έναν, ο Ανδρέας να πει 5, 6. 5, 6, 4 να δούμε. Λοιπόν, είπες μας φίλε Ανδρέα, Κύπρος λέει Απόλλων Άρης, μόρ. Κοίταξε, Κύπρο είμαστε ακόμα πρώτη αγωνιστική για κάποιες ομάδες, είναι η δεύτερη ουσιαστικά, αλλά κάποιες ομάδες θα είναι το πρώτο τους παιχνίδι. Ομάδες που επέξαν την πρώτη αγωνιστική, βλέπε από ΕΛ, ΑΕΚ, Απόλλωνας, άλλοι αλλάξαν προπονητή, άλλοι στο μισό τους ρόστερ, οπότε ακόμα περιμένουμε να δούμε. Γι' αυτό μόνο μια επιλογή που Κύπρο. Και είπα να πάμε σε μια επιλογή, έναν τοπικό μίνι λεμεσανόν τέρπι. Ο Απόλλωνας, νομίζω τα τελευταία χρόνια, απέδειξε μέσω φρόνη, αλλά ως τώρα είναι εξαίρεση η εικόνα που έχουμε, ότι είναι ομάδα που βάζει και τρώει. Ο Άρης, μια ομάδα η οποία επέστρεψε δυναμικά στην πρώτη κατηγορία. Έχει συμβόλαια. Επίσης τρώει. Επίσης τρώει, βάζει. Μια ομάδα που επένδυσε πάρα πολλά λεφτά. Ρώσοι, μπήκαν μέσα πολλά εκατομμύρια. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι θα γίνει Άρης. Θα γίνει Άρης, αλλά έχει συμβόλαια που ούτε στον ύπνο τους δεν βλέπουν μεγάλες ομάδες. Έφερε παίχτες που έπαιζαν Ισπανία, έφερε παίχτες που έφυγε από την Μπαρσελόνα, έπαιξε Λίβερπουλ, έπαιξε Ατλέτικο και κατέληξε στον Άρη. Στον Άρη. Στον Άρη. Έφερε παίχτη που έχει συμμετοχές στην Εθνική Αργεντινής. Άρα μιλούμε για μια ομάδα... Μπορεί να κάνει την μεγάλη έκπληξη ο Άρης. Για μένα θα είναι τόσο μεγάλη έκπληξη. Να με χάσει και να δέρει ακόμα τον Απόλλωνα, αλλά θα είναι έκπληξη αμένα να μείνει συγκόλου αυτό το παιχνίδι. Και στη Φόμπετ είναι πολύ ψηλά η τιμή, η απόδοση, πάνω από 2-0-5 σήμερα που μιλάμε τουλάχιστον. Οπότε γιατί όχι, γιατί όχι. Μπορεί να πάρει το πρόθυμα ο Άρης. Όχι. Ντα. Ντα. Λοιπόν, ωραία, Απόλλων Άρης, μορ λέει ο φίλος ο Ανδρέας μαζί με τον Μαρίνο, ενώ Αγγλία μας έχει βάλει 4 παιχνίδια. Ας διαλέξεις ένα. Θα δούμε που θα καταλήξουμε στο τέλος. Ναι. Τα 4-3 παιχνίδια που έβαλα κάτω, ξεκινώντας με το Crystal Palace Tottenham. Το διπλό της Tottenham σε έναν Λοβρέζικο ντέρπι 3-3 ετών, η μοναδική ομάδα που έχει 3-3. Έχει καλή παράδοση με την Crystal Palace, είναι καλύτερη ομάδα. Ψάχνει ακόμα η Crystal Palace. Είναι στο 1,85-1,90 ανάλογα πόσο θα βιαστούν οι φίλοι να το παίξουν. Μετά πάω στο Arsenal Norwich. Arsenal τελευταία, χωρίς γκολ, χωρίς βαθμό. Αλλά παίζει επίσης μια ομάδα που είναι τελευταία, χωρίς βαθμό, χωρίς νίκη. Αν δεν κερδίσει την Norwich Spins, ρε φίλε, η Arsenal, ας το κλείσω για φέτος. Κουνιέται η καρέκλα του προμονητή της Arsenal. Κουνιέται. Για πέντε αγωνιστικές ακούσα σε μια εκπομπή δική σου. Ναι, ναι. Φυσικά μια πληροφορά κουρατή. Τελεσίγραφο. Με τελεσίγραφο. Γιάξε, ξανά κάμε το Arsenal, αλλά ξεκίνησε με 2-3 ή 4 χρόνια και μετά να κάνει μια αντεπίθεση. Ναι, έδωσε του Βενγκέρ περιθώριο 20 χρόνια. 20 χρόνια δεν τα κατάφερε. Και στο 21ο έφτιαξε το. Έχει καλό πρόγραμμα. Έχει ένα πατό πρόγραμμα. Ξεκινάμε με Norwich εντός, αλλά θεωρώ θα κερδίσει. Και επειδή έχει χαμηλή απόδοση, να βάλουμε λίγο πάνω Arsenal και Μορ ανάμιση. Πάει έναν 80 στην Φόρμπεν. Μετά στο Southampton West Ham, ειδικά η West Ham είναι η χαρά του φιλάθλου να κάτσει να βλέπει παιχνίδι. Τρώει βάζει. Έχει την καλύτερη επίθεση μέχρι στιγμής, έβαλε 10 γκολ σε 3 παιχνίδια. Έχει μια από τις χειρότερες άμυνες μέχρι τώρα στην Αγγλία, δέχτηκε 5. Άμα 3 παιχνίδια μπήκαν 15 γκολ απέναντι σε μια ομάδα, Southampton, που με όποιον παίξει ως τώρα και βάζει και τρώει. Θεωρώ το 1.75 στο more ή με έναν περισσότερο ρίσκο γκολ και more στο 1.90. Αρκετά καλό. Είναι πολύ καλό. Και υπάρχει και αυτό νομίζω να το δώσουμε ως τελική πρόταση στο τέλος. Αλλά η Wolves μέχρι στιγμής παίζει ως το καλύτερο ποδόσφαιρο. Σίγουρα έχει φτιάξει περισσότερες ευκαιρίες. Μετά από 3 αγωνιστικές έχει 57 τελικές για γκολ. Αλλά 0 τέρματα.
Τυχαία νικήσαμε τη Wolves. Πολλά τυχαία. Σαν πολλά τυχαία. Εμάς αξίζει. Λόγω δολαριού, λόγω τυχαία κτλ. Κτλ. Οπότε κάποια στιγμή θα σπάσει το ρόδι που λέμε. Και ίσως να σπάσει το Watford Wolves σε διπλό στο 2.40. Ωραία απόδοση. Εξαιρετική. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είναι λίγο ρίσκο, έτσι, 2.35. Ναι, γι' αυτό μπορεί να το δει στο τέλος της εκπομπής που θα πει μια καρτέλα. Μπορεί να το κόψουμε, να το συζητήσουμε μετά. Να το δούμε. Ωραία, πάμε στην Ιταλία. Τέσσερα παιχνίδια εκεί. Εν συντομία. Δύο παιχνίδια τα οποία νομίζω θα έχουμε γκολ και θέαμα. Αταλάντα Φιωρεντίνα και Μίλαν Λάτσιο. Όσα έρθουν και όσα. Γκολ και μόνο. Όσα έρθουν και όσα πάρουν. Για τον Νάπολη Γιουβέντους, ποια είναι η πρόβληψή σου? Φοβούμαι τον Λίο. Θεωρώ θα πάρει λίγο χρόνο στην Γιουβέντους. Το να βρει το ρυθμό του και τον πρώτο παιχνίδι του χωρίς τον Ρονάλτο. Ήδη στο πρώτο παιχνίδι που έφυγε να κάνει την πρώτη ζήτα στο πρωτάθλημα, εντός έδρας μάλιστα από την Έμπολη. Η Νάπολη επίσης είναι μια ομάδα που ακόμη είναι σε φάση που ψάχνεται. Δεν με εμπνέει στη Βαλία. Έχουν ακούσει το παιχνίδι με την Έμπολη ότι οι παίχτες της Έμπολη εμπολιαστήκαν όλοι. Όλοι, έχεις πληροφορία. Ακόμη το λοιπόν, ναι. Και τελευταίο πρωτάθλημα της Γερμανίας, Bundesliga, Leverkusen. Λεπεστό, στα. Bundesliga. Έτσι είναι η Γερμανία. Είχα παρέα. Είχα ένα παρέα στην Αγγλία. Τον Φίλβο φον Βον Φέιν. Leverkusen μαζί με την... Βάλω το αρχικά. B, Team B. Άλλο μετά θα την έφερε. Βολιβία. Μπάιερ Μονάχου. Μπάιερ Λεβερκούζε. Μπάιερ Λεβερκούζε. Εσύ Λεβερκούζε με την BVB. Με την Μπάιερ. Όχι, όχι, πάρτα αλλιώ. Πάρτα αλλιώ. Μπορούσα Ντόρτμουντ. Μπράβο, ρε. Απόψε τα όλα εκτό των Μπορούσα Ντόρτμουντ. Φτιάξε. Εκ πρώτη βλέποντα κανεί το γκολ κολμόρ που δίνουμε στο 1,70 είναι χαμηλό. Να βάλουν ρευκιό, να μπουν πάνω από 2,5 γκολ, χαμηλή ω απόδοση, αλλά. Έχουν μια φοβερή παρουσία και ομάδες. Βλέπουμε παραδοσιακά θεαματικά παιχνίδια. 4-3-3-4, 3-2-3-3, 4-2. Σπάνια κερδίζει η Ντόρτμουντ. Σπάνια κερδίζουμε η ομάδα με την Ντόρτμουντ. Σπάνια κερδίζει η Λεβερκούζε. Αλλά συνήθως έχει γκολ. Η Λεβερκούζε είναι εντυπωσιακά. 4-0 ντέρπι που ήθελε την Γκλάντμπαχ την διέλυσε. 4 γκολ τη Αουγσπουργκ. Οπότε αδυνατό να σκεφτώ τρόπο που να μείνει χαμηλά το σκορ. Αυτά τα παιχνίδια όλα έχουμε ακόμη ένα το. Φράιμπουργκ Κολονία Μόρ. Και μπήκαν και δύο ομάδες φουριώδες, σε ρόλο εδώ θα μπουν. Γκολ και Μόρ, 1.95. Και εδώ υπάρχει συγγνώμη ντέρπι, Λειψία Μπάιερ, που κάποιος θα πει Λειψία Μπάιερ, αμάν, να κάτσουμε τον κόλ και θέαμα. Τα τελευταία τρία χρόνια παίξαν 6 φορές, μια φορά δεν πήγε Μόρ. 0-0-0-1-1-0, το πολύ 1-1. Οπότε μακριά και αγαπημένοι. Φοβάται ο Λεβαντόφσκι το Θεριό και το Θεριό το Λεβαντόφσκι. Πανίκο. Ωραία, άρα αν παίξουν οι φίλαθλοι, οι φίλοι μας στη Φόμπετ όλα τα παιχνίδια αυτά, έχουν chance. Φίλε, αν παίξουν όλα τα παιχνίδια, 9-10 πώς θα δώσαμε, 10. Αν παίξουν τα 10, 5 ευρώ, θα χάσουν 5 ευρώ, μάλλον. Με λίγα λόγια. 10 ρε φίλε, εντάξει 10, θέλω να παίξουν 10, παίξε τα. Με το που θα λιώσουμε η εκπομπή, θα κάνουμε μια μήνυση σκέψη να αποφασίσουμε για μια πεντάδα η οποία με το τέλος της εκπομπής θα αναρτηθεί. Θεωρώ θα είναι η πιο δυνατή πεντάδα από αυτά που δώσαμε. Κλασική άτακα του Κυπρέου, ρε φίλε, να σου πει στο τέλος: άχασε μου τα εισιτήρια. Θα βάλουμε 5-1. Από την τόκια. Θα βάλουμε τη Γουλς. Διπλών. Το μόρ τη West Ham θα το κρατήσω. Μάλιστα. Θεωρώ είναι παιχνίδι που θα δώσει γκολ. Την Arsenal. Ας την αφήσουμε εκτός της τελικής πεντάδας. Τότερα την αφήνουμε στην άκρη, πάμε στην Ιταλία. Ιταλία, Ρώμα και τα δύο παιχνίδια που δώσαμε μόρ. Μίλαν και Αταλάντα. Στα πόσα είμαστε. Βάλαμε 4. Βάλαμε 4. Με τη Γουλς 5. Και το Λεβερκούζεν BVB. Είμαστε στις 6 ομάδες. Okay, πάμε να δούμε όλες τις ομάδες τις shortlisted στην κάρτα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, τελευταίο λεπτό στην εκπομπή. Καθυστερήσεις. Ναι, τελευταίο λεπτό 91.
Μαρίνο, ακούσα ότι είσαι ψαράδρα, φίλε. Ναι. Όντως, πάει. Ψαρδούφεκο. Σκούπα. Σκούπα, όχι, μόνο φλόκο. Φλόκα diving. Ένα από να βγουν για μένα φλόκα diving. Χωρίς πλάκα, σκούπα diving, που πέφτουν οι δίδες, πολλοί που είναι η βάρκα, πέφτουν ανάποδα. Ναι. Ξέρετε, πέφτουν ανάποδα. Όχι. Πέφτουν, πρέπει να πέσουμε στη βάρκα, ρε, αυτό που.